Καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη spoiler για το Survivor All Star. Όπως μαθαίνουμε, η Ajun Media εντείνει τις προετοιμασίες της λίγες εβδομάδες πριν την πρεμιέρα του επόμενου κύκλου του Survivor. Οι επιλογές για την ομάδα των μαχητών είναι δυνατές και έχουν ικανοποίηση τους συντελεστές, ενώ η σύνθεση των διασύμων παρουσιάζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις από το αναμενόμενο. Η εταιρεία παραγωγής επιδιώκει να δημιουργήσει μια ομάδα με νέους διάσημους, αλλά αυτό δεν έχει επιτευχθεί, οπότε θα δούμε επιστροφές παλαιότερων συμμετοχόντων. Σημαντικό είναι το υψηλό αντίτιμο για την επιστροφή συγκεκριμένων παικτών. Ο Τζέιμ Καφετζής, για παράδειγμα, του προσφέρθηκε το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί μέχρι σήμερα στο Survivor, 7.000 ευρώ την εβδομάδα, για να επιστρέψει. Άλλες προτάσεις έχουν γίνει στην Κατερίνα Δαλάκα, την Ασημίνα Χατζιανδρέου, τον Αλέξη Παπά, τον Κωνσταντίνο Φασάλο, τον Φίπστερ και τη Μαρία Αντωνά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Μαρία Αντωνά, καθώς η πρότασή της είναι ατομική και δεν περιλαμβάνει τον Άρη Σοηλέδη, παρά την προηγούμενη συμμετοχή του στο παιχνίδι. Η τελική σύνθεση της ομάδας των διασύμων αναμένεται να επιβεβαιωθεί σύντομα, με τους παίκτες να ετοιμάζονται για το ταξίδι τους στον Άγιο Δομήνικο στις αρχές του νέου έτους. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.